Είμαι ο Βαγγέλης ο Θάνος. Είμαι έκτοντας στη Golf Hub και The Federation. Και είμαι υπεύθυνος διευθυντής για την Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Την πρώτη επαφή με το χαπκίντο την έκανα γύρω στο 1998. Δοκίμασα με διαφόρους δασκάλους τέχνη, δοκίμασα να μιλθώ, αλλά κανείς από αυτούς δεν με κάλυψε. Το 2000, μαζί με συνεργάτες, με συναδέλφους από το Taekwondo, προσπαθήσαμε και καταφέραμε και φέραμε το Grand Master Kwan Sinyun. Κατάλαβα τότε ότι ο Grand Master Kwan Sinyun ήταν μεγάλο δάσκολος και από το ιστορικό που διάβασα και με άγγιξε σαν δάσκολος και σαν προσωπικότητα. Και από εκείνο το σεμινάριο που κάναμε το 2000, ξεκίνησα να ασχολούμαι και να μαθαίνω χαπκίντο και παράλληλα διδάσκω στη σχολή μου. Τη σχολή που την ίδρυσα από το 2004 και ξεκίνησα από το 1984. Ξεκίνησα με χαπκίντο. Από το 2000 ξεκίνησα να διδάσκω στο χαπκίντο. Γιατί να κάνει κάποιος χαπκίντο? Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που κάνει κάποιος χαπκίντο. Γιατί για να γυμναστεί, για την καλύτερη υγεία. Τα προγράμματα χαπκίντο πρέπει να κάνουν ασκήσεις ενδυνάμωσης, ασκήσεις stretching, αναπνευστικές ασκήσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλό για την υγεία. Βελτιώνουν την αυτοπεποίθηση, την πνευματική ισορροπία. Πάρα πολλά ωφέλη μπορεί να έχει κανείς από το χαπκίντο, όπως και με όλες τις πολεμικές τέχνες, αλλά ειδικά το χαπκίντο. Στην ενέργεια που έρχεται από μέσα και όχι την εξωτερική ενέργεια που δίνουν οι πιο πολλές πολεμικές τέχνες. Μπορεί λοιπόν να ωφεληθεί σε πολλά σημεία κανείς κάνοντας ένα χαπκίντο. Απόδειξη, πολλοί άνθρωποι που κάνουν χαπκίντο έχουν καλύτερη υγεία και πνευματική ποιότητα. Οι μαθητές μου στο χαπκίντο είναι όλοι πολύ ωραίες προσωπικότητες, είναι ωραίοι άνθρωποι. Και έρχονται πολύ συνειδητοποιημένοι για αυτό που θέλουν να κάνουν. Τους αγαπάω και τους σέβομαι και το ίδιο παίρνω και από αυτούς. Οι πιο πολλοί μένουν χρόνια μαζί μου, γυμνάζονται μαζί μου και στηρίζουν την προσπάθειά μου σαν δάσκαλος. Έχουμε πολύ στενή επαφή και όχι μόνο σαν δάσκαλος. Σαν άνθρωποι. Good student. Αυτό το σεμινάριο, το 11ο σεμινάριο που κάνουμε σαν Πανελλήνια Ένωση Χαπκίντο στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι είναι σταθμός. Είναι το πρώτο σεμινάριο που γίνεται μετά το θάνατο του Grand Master Kwan Sinyun. Έγινε πάρα πολλή δουλειά πριν δύο μήνες και στην προσπάθεια μαζί με τον Master Roy Jai του Γιώργου Πασκάλου. Καταφέραμε και διοργανώσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο σεμινάριο, ίσως το καλύτερο που έχει γίνει στην Ελλάδα σαν αφορά το χαπκίντο. Μαζί με τον... Είχε μεγάλη επιτυχία, είχε συμμετοχή γύρω στα 90 άτομα.